Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ευκλήδη Τσακαλώτος και Γιώργος Κουλιαράκης σήμερα στο Λουξεμβούργο για τη συνεδρίαση του Eurogroup, η οποία περιλαμβάνει λιγότερη Ελλάδα και περισσότερο Σόιπλε. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα, και καλή εβδομάδα. Πραγματικά είναι ένα ενδιαφέρον Eurogroup για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί όπως πολύ σωστά είπες, περιλαμβάνει από λίγο έως καθόλου Ελλάδα. Θεωρητικά η χώρα μας δεν βρίσκεται στην ατζέντα μετά από πάρα πολύ καιρό, το οποίο σημαίνει ότι μάλλον τα πράγματα θετικό κινούνται. Είναι. Μάλλον θετικό το λες. Δηλαδή, τις προηγούμενες φορές που η Ελλάδα βρισκόταν στην ατζέντα δεν ήταν για το καλύτερο. Αρκεί να θυμηθούμε κάποια Eurogroup πριν από 2-2,5 χρόνια, που ήταν μοναδικό θέμα στην ατζέντα και το που αυτό μας οδήγησε. Η λογική είναι ότι δεν έχουν τελειώσει τα πράγματα θέματα για την Ελλάδα, θα την ξαναβρούμε μπροστά μας την ατζέντα του Eurogroup. Απλώς αυτή τη φάση θεωρείται ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς, ότι περιμένουμε 23 Οκτωβρίου ούτως ή άλλως επικεφαλής των θεσμών στην Ελλάδα για την τρίτη αξιολόγηση και μέχρι τότε μπορεί το Eurogroup να ασχοληθεί με άλλα θέματα. Ποια είναι αυτά? Το πρώτο είναι ο ESM και η μετατροπή του σε ένα Ευρωπαϊκό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό είναι και το μεγάλο κομμάτι στην ατζέντα του σημερινού Eurogroup, το οποίο εμέσως πλην σαφώς προφανώς αφορά και την Ελλάδα, καθώς αν ο ESM γίνει το Ευρωπαϊκό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, νομοτελειακά και οι σχέσεις μας με το ΔΝΤ θα περάσουν προς αυτό. Και δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τα τελευταία χρόνια, μας αφορά και μάλιστα πάρα πολύ. Μας αφορά όμως και πάρα πολύ, διότι είναι και το τελευταίο Eurogroup του Wolfgang Schäuble. Μετά από 113 θεσίως συνεδριάσεις, ο Γερμανός Υπουργός των Οικονομικών μάλλον λέει αντίο στο Eurogroup, όπως όλα δείχνουν θα είναι η τελευταία του συνεδρίαση από τη θέση του Υπουργού των Οικονομικών. Αλλάζει πόστο ο Wolfgang Schäuble και αυτό έχει μεγάλη αξία και σημειολογικά αλλά και ουσιαστικά για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ποιος θα είναι η γερμανική οικονομική πολιτική, ποιος θα την εκφράζει, από ποιο κόμμα θα προέρχεται, πιθανότατα από τους Γερμανούς φιλελεύθερους. Θα το δούμε αυτό εφόσον σχηματιστεί η λεγόμενη κυβέρνηση Τζαμάικα στην Γερμανία. Σε κάθε περίπτωση πάντως αποτελεί μια σημαντικότατη αλλαγή πλεύσης και μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες. Είτε αυτό θα γίνει στο επόμενο Eurogroup, είτε αν ακόμα δεν υπάρχει κυβέρνηση που είναι και το πιο πιθανό καλυφθεί η θέση από κάποιον διάμεσο αντικαταστάτη. Το σίγουρο είναι ότι μόλις υπάρξει ο αντικαταστάτης του Wolfgang Schäuble θα δούμε και πώς κινείται ξεκάθαρα η γερμανική οικονομική πολιτική για την Ελλάδα. Άρα, παρά το γεγονός ότι δεν είμαστε στην ατζέντα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και μάλιστα στις επόμενες ώρες θα δούμε πού κινούνται τα πράγματα αναφορικά πλέον ευρύτερα με την ευρωπαϊκή οικονομία.